πότε εισήχθη στην πόλη των Αθηνών η διάσημη και πολύ ταξιδεμένη ντομάτα. Γράφει ο Ελευθέριος Κιαδάς. Η διάσημη και πολύ ταξιδεμένη ντομάτα ή λυκοπερσικό το εδόδημο, όπως ονομάζεται στη βοτανική, θεωρείται ένα από τα βασικότερα συστατικά της μεσογειακής διατροφής, γένος φυτών της οικογένειας των στριχνοειδών. Περιλαμβάνει βλαστούς ηθαγενείς της Νοτιού Αμερικής που καλλιεργούνται σε όλες τις εύκρατες και θερμές χώρες για τον καρπό, ο οποίος καταναλώνεται ομός ή βρασμένος. Πόσοι όμως γνωρίζουν την ενδιαφέρουσα ιστορία της, δηλαδή από πού προήλθε αλλά και πότε εισήχθη στην Ελλάδα. Στη χώρα μας η Πανελληνίου Δημοτικότητας και Γευστικής Απολαύσεως ντομάτα, η οποία τα παλαιότερα χρόνια εκαλεί το πομιντόρο, δηλαδή χρυσό μήλο, προηγήθηκε της εισαγωγής της πατάτας. Είναι γνωστό ότι η σπορά της τελευταίας ξεκίνησε από την εποχή του κυβερνήτη Καποδίστρια. Η αρχική καταγωγή της ντομάτας υπήρξε αμερικανική. Πέρασαν δε πάρα πολλά χρόνια μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα, αφού μέχρι την εποχή της ανακαλύψεως του νεωτέρου κόσμου ήταν άγνωστη στην Ευρώπη. Η ιστορία εμφανίσεως της στην πόλη των Αθηνών παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όπως περιγράφει ο Δημήτριος Καμπούρογλους σε χρονογράφημά του, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Εστία πριν από 110 χρόνια, κατά το 1815 οι καλόγυροι της Μονής των Καπουτσίνων που είχαν εγκατασταθεί στην Αθήνα από το 1685 έφεραν από τη Γαλλία σπόρους ντομάτας που μέχρι τότε ήταν άγνωστοι. Νάτι, η Μονή των Καπουτσίνων και το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτους, Φερμάν Διντό, 1808. Ο αείμνηστος Χρήστος Αγγελομάτης σημειώνει σε κάποιο σημείωμά του ότι η Μονή των Καπουτσίνων είχε και έναν ωραίο κήπο που με χίλιον ειδών λουλούδια και πολλές ρίζες για σεμνιού που το καλοκαίρι σκόρπιζε σε μέγιστη απόσταση το μεθυστικό του άρωμα. Σε αυτό τον κήπο πρωτοφυτεύτηκαν μενεξέδες της Πάρμας που τους έφεραν ο Γάσπαρης στο ιστορικό του περιβόλι των Πατησίων στις Στέρνες. Συμφωνών σε γενικές γραμμές με όσα αναφέρει και ο Δημήτριος Καμπούρογλους αναφέρεται και στην εισαγωγή της ντομάτας. Επισημαίνει ότι με μερικούς άλλους σπόρους έστειλαν στους καπουτσίνους και σπόρο ντομάτας. Τους φύτεψαν και τους βλάστησαν. Οι καπουτσίνοι θεωρούσαν την ντομάτα σαν μια ωραία περικοκλάδα. Αργότερα όπως έκαναν το κίτρο, το λεμόνι ή το νεράντζι γλυκό, νόμισαν ότι θα μπορούσαν να κάνουν και την ντομάτα. Γρήγορα όμως αντιλήφθηκαν ότι κάποιο άλλο προορισμό θα είχε ο καρπός αυτός. Τον έκαναν τουρσί. Έτσι πλησίασαν κάπως στη σημερινή χρήση της ντομάτας. Τέλος, σιγά σιγά τη χρησιμοποίησαν στο φαγητό. Η πρώτη λοιπόν κατακόκκινη καρπή του φυτού, που είχε φυτευτεί αρχικά σε πολλές γλάστρες, φάνηκαν αρκετά παράδοξη όχι μόνο στους Αθηναίους, αλλά και στους ίδιους τους καλόγυρους. Ωστόσο, σε λίγες μέρες η ντοματοφαγία κατά διάφορους τρόπους γενικεύτηκε στο μοναστήρι. Όταν έφτασε δε αργότερα η γαλλική συνταγή της ομελέτας με ντομάτα, το έδεσμα έγινε ένα από τα προσφυλέστερα του κοινοβίου. Έτσι δεν πέρασε πολύς καιρός από τότε που η ντομάτα εισέβαλε θριαμβευτικά στην αθηναϊκή κουζίνα και την κατέκτησε. Το πρώτο περιβόλι όπου μετά το μοναστήρι μεταφυτεύτηκε ο ντοματόσπορος ήταν στα Πατήσια, μέσα σε ένα μεγάλο αγρόκτημα που ανήκε στην παλαιότατη οικογένεια Γάσπαρη. Και από κτήμα σε κτήμα, έπειτα η ντομάτα έφτασε και κατέκτησε τους κήπους των προαστίων και σιγά σιγά όλης της Ελλάδας. Κατά την καποδιστριακή περίοδο, μνημειώδης υπήρξε η προσπάθεια της αγροτικής ανασυγκρότησης του νέου ελληνικού κράτους. Στο πρότυπο αγροκήπιο της Τύρινθας, δεν εκαλλιεργήθη μόνο η πατάτα, αλλά φυτεύτηκε και ντομάτα σε μεγάλη έκταση. Ο σπουδαίος γεωπόνος Γρηγόριος Παλαιολόγος, στον οποίο ο Καποδίστριας είχε εμπιστευτεί το μεγαλεπίβολο πρόγραμμα για τον εξυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας, ορίζοντας τον διευθυντή του αγροκηπίου της Τύρινθας, κατόρθωσε να προμηθευτεί από την Επτάνησο άφθονο ντοματόσπορο. Ο ίδιος μάλιστα αποκαλούσε την ντομάτα Φράγκο Μελιτζάνα. Ύστερα το πολύτιμο προϊόν του Εθνικού Αγροκτήματος διαδόθηκε σε όλα τα περιβόλια της Πελοποννήσου. Μεταξύ άλλων γέμισε και ο πόρος με ντομάτες.
Κάποια μέρα επισκέφτηκε τον τόπο ο βαβαρός υπάλληλος της αντιβασιλείας του Όθωνα, Φράι, και αντίκρισε την αυθονία του κατακόκκινου καρπού στους ποριώτικους κήπους. Ενθουσιάστηκε λοιπόν και είπε «Τα καλύτερα άνθη που χρειάζεται τώρα η Ελλάδα». Ήταν τέτοια η ποσότητα ντομάτας που οι εφημερίδες έγραφαν περιπεκτικά. Εννοείται ότι η υπερπαραγωγή του πόρου από ντομάτες δημιούργησε για τους τραπεζοτήτορας είδος μονίμου απειλής, διότι κατά τις παραμονές των εκλογών οι αντίπαλοί τους διέδιδαν ότι πολλά φορτώματα από τον πόρο είχαν φτάσει για να χρησιμοποιηθούν κατά την επανάληψη των συνηθισμένων προεκλογικών ψευδών και υποσχέσεων προς τους ακροατάς ψηφοφόρους, των οποίων κάπου κάπου η υπομονή εξαντλείται.